Να ξεκινήσουμε λίγο με το χωριό Ορθές Ρεθύμνου. Αναμένεται να μάθουμε λεπτομέρειες για τον δίκλητο ναό Αγίου Φανουρίου και εισοδίων της Θεοτόκου, ένα όμορφο οδηπορικό. Συνομιλήσαμε με ανθρώπους, καταγράψαμε προβλήματα και δείξαμε αυτές τις ξεχωριστές ομορφιές. Πάμε να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος, ενώ στο φινάλε της εκπομπής αναμένεται να κλείσουμε με τις μαργαρίτες. Ξεχωριστά, ένα προς ένα τα χωριά του Ρεθύμνου. Το καθένα κουβαλά την δική του μοναδική ιστορία. Εμείς επισκεπτήκαμε το χωριό Ορθές στον Δήμο Μυλοποτάμου, 27 χιλιόμετρα ανατολικά από το Ρέθυμνο. Εκεί μας υποδέχτηκε ο Νίκος Λαγκουβάρδος, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ορθέ, όπου μας μίλησε για το χωριό, στο οποίο δεσπόζει ο δίκλητος ναός Αγίου Φανουρίου και εισοδίων της Θεοτόκου. Ήταν κάποτε ένα ξεχωριστό χωριό στην επαρχία, γιατί μέναν αρκετοί άνθρωποι που ήταν νοικοκύριδες, εργατικοί, και γι' αυτό μπόρεσαν και είχαν απόδοση στις καλλιέργειές τους και έφτιαξαν και ένα τέτοιο κτίριο, την εκκλησία αυτή που είναι μοναδική, μπορώ να πω, στην επαρχία μας. Πόσοι κάτοικοι υπάρχουν εδώ στο χωριό? Ενώ κάποτε, όταν ήμουν μικρός, γιατί έχω κάποια ηλικία, ήταν γύρω στους 350, σας λέω, είχαμε το σχολείο με 60 παιδιά. Τώρα είναι ζήτημα μόνιμη να είναι 120 άνθρωποι στο χωριό. Όπως και σε άλλα χωριά, έχει λιγοστέψει, ο πληθυσμός του είναι λίγος. Υπάρχουν ωραία σπίτια, ωραία κτίρια που δεν κατοικούνται. Τη θερινή περίοδο μόνο που μας επισκέφτονται από την Αθήνα και από όπου αλλού μένουν, γιατί έρχονται ακόμα, τα αγαπάνε όσοι μένουν μακριά του, έχει μια άλλη ζωντάνια. Προσπαθούμε με εκδηλώσεις που κάνει ο Σύλλογος, οι συνελεύσεις, το κόψουμε μια σπίτα, στη γιορτή, την καθαρή Δευτέρα, της Πρωτομαγιάς και άλλα πράγματα, να περνάμε λίγο καλύτερα. Και έλεγαν όλοι, στον Ορθέ γίνεται το καλύτερο πανηγύρι. Τώρα πια στον Ορθέ γίνονται πανηγύρια, έρχεται κόσμος? Στην ημέρα της γιορτής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος καθιερώνει σε αυτό το χώρο, χώρο Εσπερίδα, και έρχονται αρκετός κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Μας προτιμούν γιατί ξέρουν, θα πάνε στον Ορθέ, θα περάσουν ωραία. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου μας ξενάγησε στον μεγαλοπρεπή ναό, ένα πραγματικό στολίδι για την περιοχή, με την αρχιτεκτονική του να παραπέμπει στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Για να έρθει εδώ πέρα να γίνει η εκκλησία αυτή, έχει μια μικρή ιστορία, αν μπορώ να την αναφέρω. Ήτανε η Κρήτη εκείνη την εποχή που είχε κατακτητές, ήταν καθολική, ήταν ενετή, ήταν άλλη. Και για να γίνει ένας ιερέας ελληνοορθόδοξος έπρεπε να πάει στα Κύθυρα, και έφυγαν τρεις από εδώ για να πάνε στα Κύθυρα. Κάτι τους συνέβη όμως εκεί, τους συνέλαβαν και τους πήγαν εχμάλωτους στη Ρόδο. Εκεί στη Ρόδο τους έκαναν να εργάζονται σε κάποιες εργασίες σαν σκλάβοι σχεδόν. Το καιρό εκείνο έγιναν οι ανασκαφές και ανεβρέθη η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Εκείνος λοιπόν, που τους είχε σκλάβους, αρρώστησε η οικογένειά του. Και εκείνοι του λένε, θα παρακαλέσουμε τον Άγιο να γίνεται καλά. Και έγινε πράγματι καλά η οικογένεια, και τότε τους επέτρεψε να φύγουν, να είναι ελεύθεροι. Και κατάφεραν, λέει, εκείνοι, και αντέγραψαν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου μαζί με τα μαρτύριά της, μπήκαν σε ένα καράβι και κατέληξαν στο Πάνορμο εδώ. Όταν ήρθαν προς τα δω, το μέρος αυτό τους άρεσε, ξέρω εγώ πως τους έκανε εντύπωση, και είπαν, θα πάνε να φτιάξουμε μία εκκλησούλα. Και πραγματικά εδώ, όπως είναι τούτη δίπλα εκεί, έφτιαξαν μία μικρή εκκλησία, και μετά από πολλά χρόνια, όπως αναφέρουν εδώ οι χρονολογίες, οι Ορθιανοί είπαν να φτιάξουμε μια πιο μεγάλη εκκλησία. Έγινε το χωριό κατά κάποιο τρόπο μια γροθιά, προκειμένου να φτιάξει την εκκλησία. Ναι, όπως είπαμε τώρα, κράτησε πολλά χρόνια, και εκείνα όλα τα χρόνια πάλευαν μαζεμένοι. Σκεφτείτε ότι δεν υπήρχαν να μεταφέρουν υλικά οικοδομικά, έφτιαχναν μόνοι τους ασβεστοκάμινα, κουβαλούσαν τις πέτρες να τις πελεκίσουν και όλες αυτές οι εργασίες. Με δικές τους δαπάνες
φτιάχτηκαν οι εικόνες γύρω στο 1923 και φαίνονται ακριβώς σε κάθε εικόνα οι αφιερώσεις των κατοίκων του χωριού μας, παρότι την ανέχειά τους εδαπάνησαν από δικά τους έξοδο και έφτιαξαν, όπως και όλες οι εργασίες έγιναν με προσωπική προσφορά και εργασία. Στις 27 Αυγούστου τιμάται η γιορτή του Αγίου Φανουρίου, που είναι ο πολιούχος του Ορθέ, ενώ στον ευρύχωρο περίβολο του ναού πραγματοποιείται μεγαλοπρεπές πανηγύρι στην χάρη του Αγίου. Κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου 27 Αυγούστου παλιά γινόταν τα πανηγύρια από εκείνους που είχαν τα κέντρα, τα καφενεία. Τώρα πολλά χρόνια, από το 2000 που φτιάξαμε ένα σύλλογο, αλλά και πιο νωρίς ακόμα, τα πανηγύρια, οι χοροεσπερίδες προς τιμήν του Αγίου, που έρχονται, όπως είπαμε, από όλη την επαρχία και από όλη την Κρήτη, πάρα πολλοί και μας τιμούν εκείνη την ημέρα, όπως και την παραμονή του Αγίου με τη φανουρόπιτα που έχει καθιερωθεί και φτιάχνουν. Ορθέ μου, είσαι άρχοντας μέσα στα χωριά της Κρήτης, σε καμαρώνει από ψηλά και ο γέρο ψιλωρίτης.